Γεια σας κορίτσια μου, παλιές φίλες μου, πολλά φιλάκια, καινούργιες φίλες του καναλιού, μεγαλώνει η παρεούλα, πολλά φιλάκια σε όλες. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά και σε ένα πολύ παλιό καλό μου φίλο, στο Στέργιο Λιμπέρι και στην αδερφούλα του, τον αγαπώ πολύ. Είναι ένα αξιόλογο παιδί και πάρα πολύ καλλιεργημένο. Μια μικρή παρένθεση ήταν αυτό. Κάτι άλλο, ίσως επειδή πολλές φορές ρωτάτε για τα κραγιόν, είναι η λατρεία κάθε γυναίκας, μία από τις λατρείες. Το κραγιόν που φοράω είναι αυτό εδώ, το της MAC, το... το ξέχασα. Stuck in love, κάτι τέτοιο λέγεται. Stuck in love, καλά το είπα. Λοιπόν, είναι ένα COLLEKTIV HAL. Τα έχω πάρει εδώ και αρκετές μέρες, αλλά δυστυχώς μου πέσανε κλασικά πολλά μαζεμένα και πολλές δουλειές, δεν έχω εσυχάσει, πολύ κουρασμένη. Σήμερα κατάφερα και λίγο, βρήκα λίγο χρόνο για να μπορέσω να γυρίσω το βίντεο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από Marks & Spencer. Marks & Spencer, κορίτσια, βρίσκεται παντελόνια, όσες ενδιαφέρεστε, είναι πάρα πολύ γερά, κρατάνε πολλά χρόνια, έχουν παντελόνια τους, ούτε μπορώ να σας πω πόσων χρόνων, έχουν το καλό. Δεν έχετε το θέμα πίσω της μέσης που κάνει, ξέρετε, το όσες έχετε ελαφρά σκολίωση, δηλαδή που κάνει αυτή την καμπύλη η μέση και να κάνει το παντελόνι αυτό το άνοιγμα, δεν θα έχετε τέτοια προβλήματα. Επίσης θα βρίσκετε παντελόνια short leg, long leg, δηλαδή με κοντό πόδι, όσες είσαστε πιο κοντούλες στο ύψος, όσες είστε ψηλές και δεν βρίσκετε μακρύ παντελόνι, δηλαδή ένα 80, ένα 85. Και π.χ. είναι καμπάνα το παντελόνι και δεν παίρνει. Δεν μπορείς να το μακρύνεις το καμπάνα το παντελόνι. Ελαστικά τζιν, γιατί για τζιν μιλάμε τώρα, τζιν πήρα εγώ. Αποχρώσεις τζιν, πριν 2 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο, είχα πάρει ένα σε ωραία καφέ απόχρωση, είχε νομίζω και σε μπορντό. Βρίσκεις σωλήνα, βρίσκεις σε ίσια γραμμή, βρίσκεις σε καμπάνα, βρίσκεις σε ό,τι θες, τέλος πάντων. Τιμές όταν πήγα τώρα είχε σε οικονομικό 39 ευρώ, αλλά δυστυχώς εμένα το 14 ήταν, μου πήγαινε κάπως κοντοκάβαλο, δεν ξέρω και η γραμμή του μπορεί να ήταν κοντοκάβαλο, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Ενώ αυτό που πήρα τώρα είναι ψιλοκάβαλο, στη μέση δηλαδή. Ήθελα το πιο μαύρο, αλλά τελικά είχε αυτό εδώ. Αυτό είναι regular, είναι ελαστικό, εδώ κοιτάξτε, είναι πολύ άνετα παντελόνια. Το συγκεκριμένο σου λέει με τις πλήσεις, όχι με την πρώτη πλήση, με τις πλήσεις, ελαφρά χάνει λίγο το χρώμα του. Οπότε θέλει προσοχή, μην βάλετε μαζί λευκά. Δεν θυμάμαι τώρα σε τι θερμοκρασία πλένεται και είναι σε ίσια γραμμή. Είναι απίστευτη η ποιότητα των παντελονιών Marks & Spencer. Γι' αυτό τα προτιμώ. Έχω πάρει και από τη Λαϊκή. Ήταν με λάστιχο αυτό, αλλά μου έκανε σαν σακούλα έτσι στην κοιλιά όταν ήμουν αδύνατη. Ήταν λιγάκι απέσιο, δηλαδή έπρεπε να φοράω πολύ ρηχτή μπλούζα. Δεν ήταν κακό. Μια χαρά ήτανε, απλά έκανε αυτό το άσχημο.
Αυτό είναι το 14. Δεν ξέρω αν το ανέφερα. Δοκίμασα 16, μου ήταν πολύ μεγάλο. Τι άλλο να πω για τα συγκεκριμένα παντελόνια. Α, ναι. 59 ευρώ, πες 60, σαν το Ζήκο. Μαζεύω λεφτά για να πάρω βέρες, να παντρευτώ τη Φιφίκα. Ευχές για μια ευτυχισμένη, χαρούμενη ζωή, γεμάτη υγεία και τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Πώς θες να γίνεις κουμπάρα? Το πέταξα πάλι, δεν το πιστεύω. Τουλάχιστον τώρα ήσουνα στο ακριβώς. Just. Λοιπόν, μετά πήγα. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω ρε παιδιά σακούλες και τέτοια τσιχάρτινες. Πιο βαριά θα μου πεις πας με το γραμμάριο. Τι σακούλες, είναι και πιο άβολες, έχουν έτσι αυτό το χάρτη. Λέω, σακούλα, όχι λέει, μου δώσανε θήκη για τα παπούτσια. Είδα και κάτι άλλα μποτάκια, δερμάτινα, μποτάκια όμως τι, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, ήταν στο ύψος λίγο της γάμπας, τα οποία ήταν λίγο μαγιόρικα αυτά. Μ' αρέσουν αυτά τα ποτάκια. Είμαι υποσκέψη, αλλά γιατί δεν τα πήρα αυτά. Ήταν λίγο πιο οικονομικά, δεν ήταν αυτό το θέμα. Είχανε καρφάκια στο μπροστινό μέρος. Είχανε κάτι χρυσό, όχι έντονο, ωραίο όμως. Είχανε τρούξ δεξιά-αριστερά, ήταν έτσι με κορδονάκι. Ήταν έτσι πιο εφαρμοστό, πιο... Το κολάκευε περισσότερο το πόδι, ήτανε χαμηλά, δεν είχανε σχεδόν καθόλου τακούνι, δηλαδή ήτανε πράγμα φλίδα το τακουνάκι. Είχανε και πίσω λίγο, στο πάνω μέρος, το μόνο δηλαδή αν φόραγες απ' έξω παντελόνι, γιατί μέσα λίγο χλωμό πρέπει να ήτανε, έχω, αλλά μου κάνουν και δεν μου κάνουν τα τζιν, πολύ στενά πρέπει να, δηλαδή, να ρουφήξω την κοιλιά μέχρι σκασμού για να μου κάνει τέτοιο τζιν. Αυτό που πήρα είναι η ίσια γραμμή, δεν θα μπει μέσα το μπατζάκι. Αυτά που πήρα είναι πολύ αναπαυτικά, πάρα πολύ αναπαυτικά, δηλαδή για περπάτημα είναι μια χαρά, για να μπορέσω να κάτσω, ξέρω εγώ, ορθοστασία από εδώ από εκεί, είναι μια χαρά. Αυτά ήταν ίσια, αλλά μ' αρέσαν. Δεν σε κατάλαβα. Αρχίσαμε πάλι. Σκασμός. Πιπεριά στο στόμα. Εκείνα μ' αρέσανε πολύ περισσότερο. Αυτά τα πήρα περισσότερο και για πιο αναπαυτικά. Όχι ότι δεν είναι, έχουν και αυτά τη τσαχπινιά τους. Δεν είναι όμορφα ότι δεν μ' αρέσανε. Λοιπόν, είναι Guess. Είναι μποτάκια sneaker. Είναι όμορφα. Είναι ωραία. Μου λέει η κοπέλα και εκείνες της αρέσαν πιο πολύ εκείνα. Μικρή διαφορά στην τιμή. Εκείνα είχαν 139, αυτά είχαν 100... Αν θέλεις, επαναδιατύπωσε. Όχι, σταμάτα ρε εσύ, σπάρκε πήγε να πω, Μάη. 145, νομίζω. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ, έχουν αυτό το όμορφο. Είναι και πιο άνετα αυτά μέσα. Εκείνα είχανε φέρμου, μπαίνανε με φερμόρ, εννοείται, δεν μπαίνανε με το κορδόνι. Αυτά είναι πιο αναπαυτικά και πιο άνετα. Γι' αυτό τα πήρα. Έχουν αυτό εδώ, αυτό μου άρεσε σε αυτά, σαν πιο έτσι μαγιόρικο να το πω, γι' αυτό τα πήρα. Και για το ότι ήταν αναπαυτικά για περπάτημα.
Αυτό λέει ότι έχει 8 πόντους τα κούνη, γιατί για τη μέση, για στήριξη, η μέση πρέπει να έχει τα κουνάκια. Τα άλλα δεν είχαν, αλλά μου πηγαίνανε τρομερά, δηλαδή έτσι με μια φουστίτσα, με κανένα φορεματάκι, μου αδυνάτησαν και το πόδι. Γιατί εμένα το πόδι μου είναι λίγο μπουκάλα. Να τα αλλάξω, να μην τα αλλάξω, δεν ξέρω, γιατί να πεις να κρατήσω και αυτά και να πάρω και τα άλλα, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, πάμε τώρα πόντο. Έπαθα και μια μήλα, τέλος πάντων θα σας πω μετά. Πήρα. Γιατί μου τελειώνουν και χρησιμοποιώ και παίρνω συγκεκριμένα τα anti-makeup, τα sensitive. Είμαι απόλυτα εικονοποιημένη από τα συγκεκριμένα, γιατί τα sensitive είναι ειδικά για ευαίσθητα μάτια και δεν προκαλούν ερεθισμό και είναι συν 20. Εντάξει. Θα σταματήσεις. Θα σου κόψω το καλώδιο. Δεν μπορώ να σου κόψω τη γλώσσα. Λοιπόν, πήρα αυτό το σκουφάκι για το μπάνιο. Γιατί το άλλο, το από το Eurostore, το χρησιμοποιώ. Α, έχει και ωραίο τσαντάκι. Για να το δούμε. Το χρήσιμο, ωραίο είναι. Έχει καλύτερο λάστιχο. Το περίμενα βέβαια ακόμα καλύτερο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει καλύτερο λάστιχο. Είναι έτσι σαν υφασμάτινο αυτό απ' έξω, σαν το άλλο. Καλύτερο όμως, πλαστικό από μέσα, είναι πιο καλό. Και σου δίνει και αυτό, εντάξει, είναι ένα necessaire με fermoir. Αυτό το πήρα από σκλαβενίτη. Μ' άρεσε πολύ το άρωμά του. Είναι βανίλια με μέλι. Μυρίζει φανταστικά, μεθυστικά. Πάρα πολύ ωραία, αφρόλουτρο. Γιόγκουρτ λέει, γιαούρτι. Θα με φάω, θα θέλω να με φάω. Έρχεται στο μπάνιο, ανοίγω από τη μία την κουρτίνα, τον βλέπω. Με πριν είχα παρέρχεται από την άλλη, ο ματάκιας. Ωχ, εδώ. Καλά κάνω και βγάζω εγώ τους φάκους πολλές φορές και ψάχνω μόνη μου. Τι το ήθελα, αλλά είχα κουραστεί. Και ορισμένα εντάξει, τα ψάχνω μόνη μου. Ορισμένα άμα κουράζομαι ζητάω βοήθεια. Ήταν μια κυρία και λέω θέλω προϊόντα για τα μαλλιά της Λορβέν, προστασία κατά της θερμότητας. Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ καλά όμως, πείτε μου κι εσείς. Το ένα είναι το silk το μετάξι και το άλλο είναι η κρέμα, balm. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Λέει όμως για βαμμένα μαλλιά, γιατί με βλέπουν και όταν είμαι με μακιγιάζ νομίζουν ότι τα μαλλιά μου είναι βαμμένα. Παρένθεση. Ανοίγει παρένθεση. Δεν είναι βαμμένα. Γεννημένη είμαι έτσι με αυτά τα μαλλιά. Κλείνει παρένθεση. Κάτι έπαθα με τις παρενθέσεις σήμερα. Άλλο κόλλημα. Λοιπόν, θα βάλουμε το φακουδάκι μας, γιατί το ματάκι, να ενημερώσω ότι δεν νετάρει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά, για κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Τέλος πάντων, repair and shine λέει, living treatment, heat protection, συγγνώμη, liquid silk and UV filter. Άρα έχει και φίλτρο UV για τα μαλλιά. For colored hair.
για βαμμένα μαλλιά. Αχ, μάνα μου, το μετάξι. Η κρέμα, γιατί θέλω να τα ισιώνω, να τα κάνω μπούκλες, βέβαια κάνουν και για το σεσουάρ, αυτό νομίζω κάνει και για το σεσουάρ. Μία από τα ίδια, Heat Protection, βέβαια είχα διαβάσει με τους πολλαπλούς φακούς είναι αυτό, με βιταμίνες και αυτό για βαμμένα μαλλιά, γιατί εγώ είχα πάρει τη σιλικόνη, δεν θυμάμαι αν ήταν μετάξει. Εδώ μην τρομάξετε τώρα με το μπουκάλι, δεν είναι γεμάτο αυτό, είναι τώρα γιατί δεν έχω αδειάσει. Είναι μέχρι εδώ, ολόκληρο έχει 4 ευρώ, είναι υγρή, γλυκερή, είναι εξευγενισμένη φαρμακείου. Πού είναι το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο, το μεσό και παραπάνω, το έχω βάλει εδώ και έχω βάλει στο υπόλοιπο νερό, μισή δόση λιγότερη, γιατί το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται. Το ψεκάζεις στο πρόσωπο, καταρχάς χρησιμοποιείται είτε στο φαγητό είτε στα καλλυντικά, είναι για πολλαπλές χρήσεις τέλος πάντων. Το ψεκάζεις στο πρόσωπο και δημιουργείς ψεύτικο υδρότα, είτε σε πιο παχύρευστη, στην παχύρευστη του μορφή, ψεύτικα δάκρυα. Οπότε το θέλω για τα μακιγιάζ που μου αρέσει να ασχολούμαι, τα special εφέ, γι' αυτό το πήρα. Και εντάξει, επειδή ήταν πιο λίγο, γιατί ας πούμε το μισό έχει 2 ευρώ, ζήτησα εγώ μισό, ήταν πολύ πιο κάτω, μου λέει κοπέλα στο φαρμακείο, επειδή είναι γνωστή μου, το χάρισε. Ένα ουδουπ σαμπουάν είναι 450 συν 225 ml δώρο, τα παντέν τα αγαπώ. Είναι το smooth and silk, απαλά και με τα ξένια μαλλιά. Smooth and silk, απαλά και με τα ξένια μαλλιά. Είναι για μένα τα καλύτερα σαμπουάν του εμπορίου. Δεν συγκρίνονται. Και αυτό είναι από Σκλαβενίτη. Είναι αυτό που σας είχα πει, ότι με αυτό είναι και μεγάλη ποσότητα. Και εγώ προσωπικά έχω μείνει ευχαριστημένη. Ασετόν κονόηλο. Όλιο, λέει, συγγνώμη. Η ποσότητα 225 ml. Κρατάει πάρα πολύ. Πάω και αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε φορά που εδώ έπαθα τη λαχτάρα της ζωής μου, γιατί αφού είχα κουραστεί πήγα να κάτσω να πιω ένα καφεδάκι και θυμήθηκα ότι ήθελα να πάρω κάτι που μικρούλι που μου άρεσε, και πηγαίνοντας στα Σεφορά ανακαλύπτω ότι δεν είχα αυτή τη σακούλα μαζί μου και αρχίζω μία τρεχάλα κουρασμένη πίσω στο Marks & Spencer, λέω μήπως την ξέχασα στο δοκιμαστήριο. Όχι, μου λένε δεν βρήκαμε κάτι. Μετά που πήγα στο Hot, πάω στο Hot. Μου λένε ναι, μια σακούλα κάτω στο, θα τη βρείτε στο ισόγειο, στον από κάτω όροφο. Πάω, μου λέει τι έχει μέσα αυτό και αυτό. Της ευχαρίστησα, χιλιά ευχαρίστησα. Κόντεψα όχι σύγκοπη να πάθω, και εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς εκεί με τα χερούλια, με τα αυτά. Γιατί συνήθως πολλές φορές βάζω τη μια σακούλα μέσα στην άλλη, δεν χωράγανε. Λοιπόν, γι' αυτό ξαναγύρισα, καλή μου ώρα, αλλιώς μπορεί να πήγαινα σπίτι και δεν ξέρω, η ψυχή μου θα είχε πάει, όχι στην πατούσα,
στο υπόγειο. Αυτό θυμήθηκα. Μ' αρέσανε πολύ. Τα είχα δει από την ιστοσελίδα. Είναι πολύ ωραία. Τα άνοιξα και τα είδα. Ωραία τσιπιδάκια. Μετά πήρα την παλιά μου αγάπη, τη βραβευμένη από το αλούρ. Το Gimme Brow της Benefit. Γιατί, παιδιά, το άλλο που πήρα, τον Sephora, δεν είναι το λεπτό γουρτσάκι. Είναι ότι το ανοίγω και πάω να βάλω στο φρύδι και αμέσως μου βγάζει πολλή ποσότητα. Και πρέπει, δηλαδή, με γρήγορες κινήσεις, αν είναι να τα πλώσω, αλλιώς δεν προλαβαίνω και μου τζουρώνει το φρύδι. Και δεν γίνεται. Και πήρα εγώ την απόχρωση 1. Η κοπέλα, επειδή φόραγα το Fenty, το μολύβι, την απόχρωση light blonde, το 2, light blonde, μπορεί να λέω λάθος τέλος πάντων τώρα, τη 2, και είναι ανοιχτόχρωμα αυτό. Ευτυχώς που δεν είχα βρει το 1, ή θα ήταν ακόμα πιο ανοιχτόχρωμο, δεν θα φαινόταν, αυτό φοράω τώρα, το 2. Επέμενα να πάρω εκείνο, το 2, που είναι ανοιχτόχρωμο πολύ, και λέω, ήδη έχω τέτοιο. Παίρνω το πιο σκούρο λίγο, της λέω, βάλτε το μα πάνω. Και το βάλε έτσι έντονα να βγει, λέω, όχι, αυτό θέλω. Γιατί ξέρω ότι είναι κάτι, μια απόχρωση που μου πηγαίνει. Την παλιά μου αγάπη, που με έχει σώσει πάμπολες φορές, το Shadow Insurance, είναι το τρίτο που παίρνω. Το ξέρω, είχα πει ότι μπορεί να παίρνω το Primer Potion που κάνει την ίδια δουλειά, αλλά επειδή αυτό το ξέρω, το χρησιμοποιώ χρόνια και είναι δοκιμασμένο, λέω άστο καλύτερα, πάρε αυτό, και επειδή μου τελειώνει το άλλο, να ξέρω τι μου γίνεται. Και είχα το 15% την έκπτωση. Και από παλέτες είδα τη Αναστάζια, την Τζάκι Άινα. Την είχα ξαναδεί από όταν πρωτοβγήκε. Και είδα και την είχα δει και από όταν πρωτοβγήκε και τη Volume 1. Η Volume 1 δεν μ' άρεσε καθόλου. Της Αναστάζια μ' άρεσαν λίγες σκιές. Οι υπόλοιπες είναι πολύ σκούρες για τα χρώματά μου. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ έχω ξετρελαθεί με μία που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, της Kat Von D, τη Λολίτα Περβίτα. Έπαθα την πλάκα μου, που είναι έτσι στυλ Latin παλέτα, γιατί έκανα και φλαμέγκο και είμαι λίγο κάπως με τα Latin, γενικά πριν και πριν το φλαμέγκο. Είδα, κυκλοφόρησα στην Αμερική και η επόμενη, Volume 2, που είναι γαλάζια απ' έξω, όχι μοβ, της Αναστάζια, με γαλάζιες αποχρώσεις και όχι μοβ. Θα βγει και η πορτοκαλί. Δεν μ' αρέσουν. Και πήρα αυτή, που είναι απίθανη, τις δοκίμασα. Αυτή φοράω στα μάτια, όπως τα καταλάβατε. Το είπα εκεί της κοπέλας και της φάνηκε παράξενο ότι η συσκευασία δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει τη Naked Reloaded, τις δύο πιο πολύ, που είναι η φασμάτινη, πιο λεπτή, με το λεοπάρ, είναι πιο ελαφρή. Αυτή είναι πιο βαριά, πήγε να μου πέσει. Πιο βαριά, που γυαλίζει πολύ έντονο, ξέρει, έχουν κάνει του μελιού. Είναι... Δεν. Όλες οι αποχρώσεις, ακόμα και αυτή η αγωνία. Λοιπόν, έχω βάλει μία, όχι, έχω βάλει σαν βάση μία,
2. Κλασικά αυτή που τρελαινόμαστε όλες, έχω βάλει στη γωνία αυτή και έχω βάλει και αυτή. Αυτές οι δύο, αυτή και αυτή έχουν μπει transition, αυτή όπως είπα βάση, η ανοιχτόχρωμη, αυτή και αυτή έχουν μπει στο κινητό βλέφαρο. Θα κάνω και swatches να τα δείτε. Είναι το κάτι άλλο τα χρώματα της. Είναι πάρα πολύ φορέσιμα. Το πόση απόδοση έχουν δεν τίθεται θέμα. Δεν χρειάζεται πολύ να δουλέψεις το πινέλο πάνω στη σκιά. Δεν χρειάζεται πολύ να δουλέψεις το πινέλο πάνω στο μάτι σου ή να τις κάνεις ανάμειξη. Αναμειγνύονται πανεύκολα. Έκανα cut crease με concealer. Με το δάχτυλο, κανονικά, τις έβαλα στο μάτι, τις τοποθέτησα στο μάτι. Μετά χρειάστηκε, έβαλα και με ένα πλακέ πινέλο, δεν είχα κανένα θέμα. Ελάχιστο fallout, αλλά πιστεύω περισσότερο δικό μου φταίξιμο ήταν, παρά των σκιών. Αν θέλεις, επαναδιατύπωσε. Ξέρεις τι θέλω τώρα? Να σου ρίξω μεγάλη τάση, αυτό θέλω. Να σε κάψω. Λοιπόν, είναι το κάτι άλλο. Είναι φανταστικά χρώματα. Τα χρώματα του μελιού. Δεν ξέρω. Θα δείτε και τα swatches. Εντάξει. Έχει πίσω στο κουτί και την καταστροφή από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη, δέκατη. Κάποιοι έφαγα την πρώτη που είναι πολύ ανοιχτόχρωμη και δεν φερνάτε στο χέρι μου. Εδώ οι τρεις, το πόσο απαλές είναι όλες, δεν περιγράφονται. Όλες δεν έχουν την ίδια υφή. Κάποιες είναι λίγο πιο σαγρέ, άγριες. Αλλά, άντες. Η πολύ ανοιχτόχρωμη λογικό είναι. Εδώ στο χέρι μου. Η μπες δεν φαίνεται. Οι υπόλοιπες όμως, αυτή η Queen Bee, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, βλέπετε. Πώς είναι. Λοιπόν. Πιστεύω να τα έδειξα όλα, να μην ξέχασα τίποτα. Αυτό ήταν το βίντεο, κορίτσια μου. Πολλά φιλάκια σε όλες. Πείτε μου και κάτω στα σχόλια για τις Λοροβέν τα προϊόντα. Δεν τα έχω δοκιμάσει, γιατί τα είχα κρατήσει στις σακούλες για να μπορέσω να κάνω το βίντεο. Θα κάνουν δουλειά, μήπως υπάρχουν κάποια άλλα για τα δικά μου μαλλιά. Υπολογίστε, εντάξει, δεν είναι λεπτή η τρίχα, αντέχει, αλλά στη θερμότητα, στην υψηλή θερμότητα, δηλαδή είχα πάρει κάποτε μια πρέσα και στις άκρες εδώ μου είχαν καεί. Εντάξει, με αυτά που έχω τώρα δεν καίγονται, αλλά ταλαιπωρούνται όσο να είναι. Μπορεί ίσως αυτά να είναι πιο ισχυρά που λέει για βαμμένα μαλλιά και να κάνουν. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς κάτω τη γνώμη σας. Πολλά φιλάκια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.